Ετοιμός. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύει που να είναι παράκλητο το πνεύμα της αληθείας του Πανταρχού παρών και τα πάντα πλέον θησαυρός των καθόλων και ζωής ο οργός ενθέα και σκύρος εν ημίν και κατάρισον εμάς από πάση κινδύνος και σώσον αγαθέντα σκάση μορμών. Αμήν. Το θέμα μας είναι θέμα που αναφέρεται στους οφθαλμούς και στην όραση που έχουν αμεσότατη σχέση. Όραση χωρίς μάτια δεν γίνεται. Αλλά και όραση χωρίς φως πάλι δεν γίνεται. Γιατί χωρίς φως, σκοτάδι, δεν μπορεί κανείς να πορευτεί. Και όταν ακόμα, το τονίζω για να το προσέξουμε εκείνο το πράγμα, υπάρχει φως και υπάρχουν και μάτια με όραση καλή, πάλι όλα τα μάτια δεν βλέπουν το ίδιο. Σταματάω λίγο το θέμα εδώ. Το σταματάω. Είπα, το θέμα είναι οι οφθαλμοί και η όρασή τους. Ακόμα είπα ότι τα μάτια, οι οφθαλμοί, για να δουν χρειάζεται φως. Χωρίς φως, τα μάτια δεν βλέπουν. Πορεύονται στο σκότος. Και πρόσθεσα ακόμα. Και φως να υπάρχει, ηλιακό, δυνατό. Όλα τα μάτια δεν βλέπουν το ίδιο. Αν έχει κανείς να πει κάτι πάνω σε αυτό που άκουσε ακριβώς, ή να ρωτήσει κάτι πάνω σε αυτό, ευχαρίστως δέχομαι και προχωράμε παρακάτω μετά, στα υπόλοιπα. Πού άραγε να οφείλεται το ερώτημα, αυτή η διαφοροποίηση? Καλά, το καταλαβαίνω ότι άμα δεν έχω φως, δεν βλέπω. Καταλαβαίνω ότι έχει σχέση και το φως με τα μάτια και η όραση με τα μάτια, αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει ιδιαίτερος είναι γιατί όλα τα μάτια δεν βλέπουν ίδια. Ανάλογα το φωτισμό που... Ανάλογα με το φωτισμό που έχουν. Το τι θέλουμε να δούμε. Ανάλογα λοιπόν λες εσύ το τι... Ένα παράδειγμα. Δηλαδή μια κοπέλα. Ναι. Κοιτάζεις το πρόσωπο, δηλαδή και ναι. Είναι ωραία. Τα άλλα τα υπόλοιπα δεν τα κοιτάζεις. Πολλές φορές, δηλαδή να τη συγκρίνεις σωστά. Άλλος κανείς πάνω στο θέμα αυτό, κοιτάξτε, κάθε χαρακτήρας ανθρώπινος, κάθε ψυχή ανθρώπινη, δεν μοιάζει ποτέ με μία άλλη ψυχή. Και οι διαθέσεις των ανθρώπων, οι διαθέσεις, καλή, κακή, ανάποδη, υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους. Ποικίλει η όραση, ανάλογα με την πρόθεση που έχει εσωτερικά ο άνθρωπος. Ανάλογα με την πρόθεση. Μπορώ να δω έναν άνθρωπο που άλλος το καμαρώνει και χαίρεται γιατί είναι χάρμα οφθαλμών εξωτερικά, ή ακόμα έχει και χαρίσματα ψυχικά και το χαίρεται και άλλος τον βλέπει και λιώνει εσωτερικά. Γίνομαι κατανοητός. Τον βλέπει πονηρά. Πες το. Τον βλέπει πονηρά. Τα βλέπει φθονερά. Με πονηρό μάτι. Φθονερά. Φθονερά. Άμα βλέπεις το καλό
και λες γιατί να υπάρχει, επειδή εσύ δεν το έχεις, αυτό σου αλλοιώνει την όραση. Θα πω ένα παράδειγμα πολύ, πάρα πολύ απλό. Βλέπουμε όχι τον ήλιο, την ημέρα. Και έχουμε τα μάτια μας αετού. Διακρίνουμε και την καρφίτσα, τη μύτη της καρφίτσας με τα μάτια. Αν μπροστά στα μάτια βάλουμε ελάχιστη απόχρωση που να μας κάνει έτσι ελαφρά, μην τη βλέπουμε, δεν τη βλέπουμε, μας είναι και η μέρα. Δηλαδή η όραση εξαρτιέται και από εξωτερικές επιδράσεις, όχι μόνο εσωτερικές. Βλέπω τον ήλιο, κατάματα το βλέπω, δεν το βλέπω, δεν το βλέπω, όχι. Με θαμπώνει, ζαλίζομαι. Βάζω ένα γυαλί που το έχω περάσει με καπνό, τον βλέπω, αλλά θολά, θολά. Κι όμως έχω όραση. Η όραση αλλοιώνεται που έχουμε ανάλογα με τις προθέσεις, ανάλογα με τις συνθήκες και με τα εμπόδια που παρεμβάλλονται. Γίνομαι κατανοητός μήπως? Και με τα εμπόδια παρεμβάλλονται. Λέει εσύ, ο Άγιος Πορφύριος, στον Αμερικάνο τον άθεο, τι θες να δεις τον Θεό? Ήταν άθεος. Εσύ δεν βλέπεις στο σπίτι σου από κάτω τι έχει, του λέει. Στο οικόπεδο εκεί, σε αυτό το σημείο, πήγε να το βρεις και έλα. Ο Άγιος Πορφύριος από εδώ έβλεπε στο έδαφος στην Αμερική τι είχε. Αυτός ως εκεί πώς θα το βλέπε? Δεν μπορούσε να το δει. Υπήρχε το εμπόδιο που λέγεται γη. Όραση λοιπόν έχουμε άπαντες. Μάτια έχουμε άπαντες. Θα λέγαμε έχει και νυχτερίδα. Βλέπετε ότι την εμποδίζει η ημέρα. Και η κουκουβάγια είναι πτηνά, νυχτόβια. Τη νύχτα βλέπουνε. Την ημέρα τα εμποδίζει ο ήλιος. Έχουνε μάτια όμως. Αλήθεια, αυτά τα παραδείγματα που αναφέρουμε, έχουμε την εντύπωση πως δεν μεταφέρονται και σε πνευματικό κόσμο που ξεκίνησε να πει ο αδελφός από εκεί πέρα. Θα φωνάξει ο προφήτης Ισαΐας. Έχουν μάτια, το λέει, αλλά δεν βλέπουν, λέει, ότι αέχουσι και ουβλέπουσι. Το λέει και ο Δαβίδ, αλλά το λέει για τα είδωλα που είναι ξώνα, που ήταν αγάλματα και τα έκανε για θεούς, που ο Θεός είναι γεμάτος όραση. Γι' αυτό και λέει ο Δαβίδ, όταν ο θαλμούς έχουσι και ουβλέπουσι. Το είπε και ο Κύριος μας, αυτό που είπε ο προφήτης Ισαΐας, ο θαλμούς έχουσι και ουβλέπουσι. Και είναι δυνατόν να αντιστρέψουμε αυτή την πραγματικότητα. Να υπάρχει άνθρωπος που να είναι χωρίς μάτια και να βλέπει. Είναι. Ξέρεις κανένα παράδειγμα να μου πεις? Για πες μου. Νευματικά. Ποιος? Νευματικά. Ένα παράδειγμα να μου πεις, να ο Τάδε. Εάν σου πω ότι εγώ κλείνω τα μάτια μου και... Χωρίς μάτια. Χωρίς μάτια. Ε. Άμα κλείσεις τα μάτια σου, έχεις μάτια. Λέγει ο Άγιος Αντώνιος, θα πω εγώ. Όταν κοιμάσαι. Όταν κοιμάσαι, βλέπεις όνειρα.
όταν έσκησε τα μάτια, θα πάω σε αυτό πρώτα που λέει ο Βασίλης, ο άλλος Βασίλης από εκεί, συναντάει ο Άγιος Αντώνιος τον Άγιο Δίδυμο, τον Τυφλό. Ο Άγιος Δίδυμος, ο Τυφλός, έχει γράψει βιβλίο για το Άγιο Πνεύμα. Το συναντάει λοιπόν και του λέει, Δίδυμε, το όνομά του, μη στενοχωρείσαι που σου λείπουν τα μάτια που έχουν και τα κουνούπια και οι αλεπούδες και τα πονηρά όντατα που δεν έχουν ψυχή. Εσύ έχεις την άλλη όραση, θα την γράψουμε με κεφαλαία γράμματα, τηλεόραση. Στα αρχαία ελληνικά, τήλε, η λέξη στήλε, το φωνάζω να το προσέξουμε, τήλε είναι ομηρική λέξη. Αυτά δανείζονται οι ξένοι από εμάς και θέλουν να σβήσουν τη γλώσσα μας που τη χρησιμοποιούν κιόλας. Το αντιλαμβάνεστε, βάζουν και γράφουν όλοι οι Έλληνες τα ονόματα με γιώτα τα ι, τα ι και με έψιλον όλα τα ε και με ο, όμικρον όλα τα ο. Γιατί, θέλουν να ισοπεδώσουν και λέγω λοιπόν ότι η λέξη τηλεόραση, τηλεόραση σημαίνει μακριά όραση, πολύ μακριά. Δηλαδή, ανέβη και εκείνο το μηχανηματάκι που στείλανε πάνω στον ουρανό οι Αμερικάνοι, κάνανε τη χαρά του κόσμου, το βλέπανε από εδώ στην τηλεόραση, όλοι μας. Αυτό λέγεται τηλεόραση. Από την πιο μακρινή απόσταση που υπάρχει, η όραση βλέπει. Τηλε, μακριά, βλέπω. Σημαίνει τηλεόραση. Αυτή είναι που αναφέρουμε τώρα η ανθρώπινη τεχνητή τηλεόραση, που βέβαια βλέπει μακριά. Και εμείς βλέπουμε μακριά από την τηλεόραση. Γεγονότα γίνονται έξω και τα βλέπουμε εδώ. Αυτό είναι το ένα είδος τηλεόρασης που θεώνται, που βλέπουν τα μάτια, τα υλικά που διαθέτουμε. Είπα προηγουμένως ότι υπάρχει ποικιλία στην όραση, σε όλες τις οράσεις. Όχι μόνο σε αυτές που διαθέτουμε εμείς. Εμείς, όλοι του καθενός μας διαφέρει. Και είπα διαφέρει ακόμα ως προς τις διαθέσεις, ακόμα ως προς τη δυνατότητα που έχει, όσο δυνατή κι αν είναι, ακόμη διαφέρει και από τη θέση που έχεις, τον τόπο που κάθεσαι και βλέπεις το ίδιο αντικείμενο που βλέπει κάποιος άλλος αλλού, από άλλη οπτική γωνία το βλέπει και το εκθέτει διαφορετικά. Το βλέπετε διαφορετικά. Ποικιλία λοιπόν υπάρχει σε αυτή την τηλεόραση, την όραση που έχουμε εμείς. Οι αρχαίοι λέγανε, θα αναφέρω και κάτι που συμβαίνει σε όλους μας. Πάω στο δρόμο. Βλέπω τους ανθρώπους και ορισμένες φορές ή πολλές φορές χτυπάω επάνω τους και δεν βλέπω ποιος είναι, ενώ τον βλέπω. Και τι λέγανε οι παππούδες, νους ορά και νους ακούει. Εκείνο που ουσιαστικά βλέπει είναι αυτό που υπάρχει μέσα από το μάτι, ο νους. Έχεις, είσαι αποσιωμένος σε ένα πρόβλημα και σε βασανίζει, μπορεί να πέσει ένα άνθρωπο επάνω ή να περάσει δίπλα του, να το ξύσεις και να είναι, να σε έχει ανάγκη να μην το δεις. Και να σου πει γιατί δεν μου μιλάς, αμέσως ο στραβός λογισμός και εσύ έχεις το δικό σου το πρόβλημα. Αυτού η όραση έβλεπε στραβά γιατί σε παρεξήγησε, η δική σου όραση επηρεασμένη το πρόβλημα δεν έβλεπε καθόλου. Το αντιλαμβανόμαστε. Τα μάτια τα έχουμε για να δούμε. Ζούμε σε μια ποικιλία και μια απόχρωση τεράστια ο καθένας μας από τον άλλον ως προς το θέαμα που βλέπουμε, ως το θέαμα.
λέγει και οι μαθητές είχαν αυτό το πρόβλημα. Και το είχαν και δεν το καταλαβαίνανε. Να το πω για να το καταλάβουμε. Βλέπουνε τον Κύριο με τα μάτια, συζητάνε με τον Κύριο Κλεόπας και Λουκάς προς Εμαούς, βλέπουν τον συνάνθρωπό τους. Θα μου πείτε, ο Κύριος, λέει η Γραφή, έχει αφαιρέσει τη δύναμη, τη γνωστική, να διακρίνει ποιος είναι ο συζητητής. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο παρεμβάλλεται όχι μόνο στους μαθητές που παρεμβλήθηκε, δεν το γνωρίζανε, μέχρι που έκανε την Αποκάλυψη, όταν είπε, ευλόγησε τον Άρτο και καταλάβανε, να ο Κύριος, υπάρχουν περιπτώσεις που και εμείς βρισκόμαστε σε σημείο να πούμε, βρε, ξέρεις, στα μάτια μου πέρασε και δεν το κατάλαβα. Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, αναλόγως επαναλαμβάνω, με τη δυνατότητα της οράσεως, αναλόγως με τη διάθεση, αναλόγως με τις περιστάσεις, υφιστάμεθα επίδραση και αλλοιώνεται ή χάνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσουμε αυτό που έχουμε γύρω μας. Τώρα, μόνο μία όραση, αν θέλω να σταματήσω κάπου που ο Κύριος, κάτι που ο Κύριος είπε, αυτό που αναφέραμε προηγουμένως και το είπε και ο Κύριος, έχουν μάτια για τους Φαρισαίους, και γραμματής το είπε, ή όχι, ναι, έχουν μάτια και δεν βλέπουν. Ολόκληρος Λάζαρος, τετραήμερος πεθαμένος, που μέσα στο μνήμα είχε υποστεί αλλίωση και όζη Κύριε, είπαν οι μαθητές, Κύριε, 4 μέρες βρωμάει. Μάρκο το είπε. Ναι, βρωμάει, λέει, Κύριε. Αυτός λοιπόν σηκώθηκε λαμπρός και ωραίος από το μνήμα του και οι απ' έξω δεν έβλεπαν. Δηλαδή οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είχαν υποστεί αλλίωση στην όραση την εσωτερική 100%. Και γιατί την είχε αλλοιώσει το πάθος του φθόνου. Όλα τα καλά γεγονότα, τα λαμπρά και τα ωραία, τα αλλοιώνει 100% το πάθος του φθόνου και του εγωισμού μαζί. Μπορεί να τα βλέπουμε, αλλά δεν τα βλέπουμε όπως είναι. Όπως είναι, δεν τα βλέπουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στο Ευαγγέλιο το χθεσινό, αυτός που βλέπει ταπεινά βλέπει καθαρά, αυτός που βλέπει ψηλά, εγωιστικά, δεν βλέπει καθόλου καλά. Η όραση είναι χαμένη, μπουρδουκλωμένη μέσα στο φθόνο, μέσα στην οργή, μέσα στα πάθη, μέσα στη φιλαργυρία και μέσα στην εκδικητικότητα, δεν είναι δυνατόν να βλέπουν και τα εξωτερικά μάτια καλά. Δεν βλέπουν. Γι' αυτό και λέει, καθαρίστε, ο Κύριος ο ίδιος, εσωτερικά το ποτήρι, το εσωτερικό μας δηλαδή, το ποτήρι είναι το που έχουμε απ' έξω, το σώμα. Ή ετούτο εδώ πάνω, το σώμα είναι και αυτό. Καθαρίστε το, λέει, από τα μέσα για να δείτε καθαρά έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση αλλιώς να βλέπουμε καθαρά. Κανένα και τίποτα. Υπάρχουν, λέγει η Γραφή, οι αληθινά ορώντες. Οι αληθινά ορώντες. Βέβαια, όταν το λέει αυτό η Γραφή, το λέει πρώτα απ' όλα για τους προφήτες όλους.
αυτοί έβλεπαν αληθινά και ολοκάθαρα. Και γιατί έπαιρναν ρεύμα από το Άγιο Πνεύμα, από ψηλά, την Αγία Τριάδα, κατευθείαν. Ήσανε απεσταλμένοι του ουρανού, εκτελεστές των εντολών, επειδή ήσαν καθαροί, ολοκάθαροι. Κοιτάξτε. Καλεί ο Θεός τον προφήτη Ισαΐα. Και τους λέει, και του λέει, από εδώ και στο εξής, θα κηρύξεις, θα σας στείλω στο Ισραήλ για να κηρύξεις. Ο τάλας εγώ, λέει αμέσως, εγώ δυστυχής που δεν έχω μάτια να δω τον Κύριό μου και που είμαι που έχω ακάθαρτα χείλη, ακάθαρτα χείλη, έτσι είπε, άρα και κάθαρτη όραση, και κάθαρτη όραση. Αποδέχτηκε από μόνος του, πριν ο Κύριος του πει θα σε στείλω, ότι όντως είναι τυφλός. Και τι είχε μάτια, αν και είχε μάτια και έβλεπε. Μέχρι το σημείο εκείνο που βλέπει, λέει, ένα, δεν θυμάμαι, χερουβίμ ή σεραφίμ, ένα από τα δύο, πιο δεν θυμάμαι ακριβώς, πάει, λέει, με τη λαβίδα και παίρνει, λέει, από το θυσιαστήριο του Θεού ένα κάρβουνο και το βάζει στο στόμα. Λέει, με έκαψε τα χείλη και προχωρούσε μετά και γλύκανε, λέει, το στομάχι μου και καθαρίστηκε, λέει, ο πρώτης Αγίας. Πώς το λέει, το λέει και ο ιερέας στη Θεία Λειτουργία, πώς το λέει, θυμάσαι, Σταύρο. Λέει, και περικαθαρεί, λέει, εκεί μια, στην ευχή που λέει ο ιερέας, και αυτό που παίρνω, λέει, μέσα από, από το Αγίδισκάριο και το βάζει στο στόμα μου, θα καθαρίσει το εσωτερικό μου. Υφίσταται καθαρμός, θα λέγαμε, είναι το κολύριο πρώτης κλάσεως και πρώτης τάξεως που δίνει ο Θεός για την ψυχή να την καθαρίσει. Τη Θεία Ευχαριστία. Κολύριο, λέει. Η Αποκάλυψη λέει σε ένα σημείο, λέει, αγοράστε κολύριο. Το λέει η Αποκάλυψη μέσα. Ακριβώς τη λέξη κολύριο. Και εννοεί ξεκάθαρα, κολύριο είναι η Θεία Ευχαριστία. Κολύριο είναι να ανοίγουμε τις γραφές μετά από προσευχή και δέηση, να μας βάλει, να μας ανοίξει τα μάτια ο Κύριος για να δούμε καθαρά. Όταν δεν βλέπουμε καθαρά, βαριόμαστε και τη γραφή, βαριόμαστε και τα βιβλία, τα Άγια, τα βαριόμαστε όλα. Και επειδή τα βαριόμαστε εκ του φυσικού, μας δείχνει επάνω του και διάβολο στη δική του βαριαστημάρα, η τύφλα μένει. Ας έχουμε μάτια. Αετού να έχουμε μάτια. Η όραση, η πνευματική είναι χαμένη εντελώς. Να σταματήσω τώρα να μου πείτε κάτι, αν θέλετε. Να μην μιλάω μόνο εγώ, και έχω να πω κάτι ακόμα. Σε μια περίπτωση. Ορίστε. Λέει. Στη Βηθλεέμ. Είμαστε κόσμο και κατεβαίνουμε να προσπαθήσουμε. Δυνατά. Έλα. Βάλε τα δυνατά σου. Και μια κοπελίτσα ήταν 16 χρόνια, τόσο ήταν, γιατί μερικά σκαλοπάτα εκεί, για να κατέβεις, να προσκυνήσεις. Ναι, αυτό στο θέμα. Και έχει μια τεράστια κολόνα πάνω και στο πάνω μέρος έχει την αγιογραφία του Ιησού Χριστού. Και για μια στιγμή φωνάζει, ο Ιησούς Χριστός ανοίγει τα μάτια. Κάσαμε, εγώ προσωπικά. Αυτό το κορίτσι έχει. Κανένας δεν είπε μια λέξη ότι αυτό το κορίτσι, ξέρω σπίτως πάντων, βλέπει αυτό που βλέπει και είπε αυτό που βλέπει. Αλλά όλοι είπαμε, κακομοίρα το κοριτσάκι. Κι όμως αυτό το κοριτσάκι επέμενε. Ο Ιησούς Χριστός ανοίγει τα μάτια, ενοχλεί τα μάτια. Λοιπόν, θέλω τώρα πάνω σε αυτό να μιλήσουμε. Πάνω σε αυτό, λέει, ανοίγει τα μάτια ο Χριστός. Αυτό είναι ερέτηση. Έχει κάποιος άλλος να πει κάτι. Πάνω σε αυτό. Είναι κάποιος ο οποίος πηγαίνει σε ένα λείψανο. Πάει. Πηγαίνει να προσκυνήσει ένα λείψανο Αγίου. Εδώ μιλάμε γι' αυτό πάνω εκεί. Ναι. Το θέμα. Εντάξει, υπάρχει και άλλου είδους όρος. Όχι, θα το πεις αυτό μετά με τη σειρά, άμα θες να πεις.
Αλλά πάνω σε αυτό, όχι. Ανοίγει τα μάτια. Άρα, το κοριτσάκι εκείνο, είχε τη δική της όραση. Είπε ό,τι έβλεπε. Είχε τη δική της όραση, που δεν είχαν γάλει. Εξ σώματος νηπίων και θυλαζόντων, κατηρτής ο ένων. Τα μικρά παιδιά που έμπαινε ο κύριος στα αεροσόλυμα, εκείνη την ώρα έβλεπαν τον βασιλιά του ουρανού και της γης. Και αν τον αναγνώριζαν για βασιλιά, δεν το βλέπε όλος ο λαός ολόκληρος. Και φώναζαν, να ο βασιλιάς, έρχεται ως ανάη της υψίστης. Και το προκήρυξε και τα βήκε. Είχαν τη δική τους όραση. Δεν την είχαν οι άλλοι την όραση εκεί. Το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή οι μεγάλοι που έχουν μυαλό δεν σημαίνει ότι έχουν και ορθή κρίση. Γύρω από θέματα τέτοια. Η κρίση, η ορθή, δηλαδή ο σαλός που κάνει σαλότητες σε ένα σωρό. Ο Άγιος που είναι σαλός. Μόνο με σαλότητες περνάει τη ζωή του. Που είναι σοβαρά, δεν είναι σαλότητες, που κάτι έχουν να αποκαλύψουν. Η δική μας λογική είναι παλαβός αυτός. Συμφωνάμε. Απόλυτα. Ορίστε βασιλάκι. Κάτι είπες. Λέω, είναι δύο άνθρωποι που πηγαίνουν να προσκυνήσουν ένα λείψανο, ένα αγίου. Ναι. Λοιπόν, και ο ένας αντιλαμβάνεται ότι εμβοδιάζει σαν να έχουν ρίξει κολόνια. Και ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει. Αυτό είναι μια άλλου είδους όραση. Δεν είναι δηλαδή όραση μόνο του υπολογισμού. Ναι, ναι. Από τα εμένα μάτια. Λέει, εμβοδιάζει. Ο άλλος λέει, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ρώτα τι προαίρεση πας να προσκυνήσεις. Όχι, είναι ανάλογα την πνευματική κατάσταση νομίζω που έχει ο καθένας. Ναι, αυτό λέει την προαίρεση. Η προαίρεση είναι. Και οι δύο είναι πιστοί, δηλαδή δεν είναι κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει. Αλλά είναι αλλιώς. Και οι δύο έχουν βίωμα και οι δύο είναι συνδυτάχθη για ανιορθώτηση. Αλλά ο ένας αντιλαμβάνεται, ο άλλος όχι. Λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει επιθυμία να δει κάτι και να το φανταστεί. Πώς δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέω μια φορά. Ανασυλλείω επιφυλακτική λέει μια φορά, λέω αυτό λέω. Α, έχει την αίσθησή του. Έχει την αίσθησή του. Δηλαδή λέει, είναι οπωσδήποτε αυτό που λέει ότι έβλεπε ο άλλος και πραγματικότητα. Μήπως το γεννήσει η φαντασία. Επιθυμία, δηλαδή κάποια φορά που λέμε. Λοιπόν, θα αναφέρω. Μπορεί να μην είναι και από το Θεό. Θα αναφέρω. Μπορεί να μην είναι και από το Θεό. Γιατί μπορεί να μην είναι από το Θεό. Μπορεί και να είναι από το Θεό. Μπορεί να μην είναι. Λοιπόν, παράδειγμα. Τώρα. Αναφέρω ο πατήρ Παΐσιος ένα παράδειγμα παρεμφερές. Πάει σε ένα μοναχό, τώρα πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι το όνομά του, το αναφέρει στους Αγιορείτες Πατέρες. Του λέει, τώρα του λέει, μπορείς και να πετάξεις, του λέει. Έχει φτάσει σε μεγάλα μέτρα αγιοσύνης ο πειρασμός, του λέει, τον έβλεπε, αλλά όχι σαν πειρασμό, τον έβλεπε. Όπως βλέπεις έναν Άγιο, έναν Άγιο, δηλαδή μάμπας το γράφει μέσα. Και του λέει, έκανε το σταυρό του και προσευχή του, έφερε την αντίρρησή του και εξαφανίστηκε. Που σημαίνει ότι μπορεί να σημαίνει και τέτοιο. Διάβολος εν όψη, το λέει ο Αποστόλος Παύλος, να παρουσιαστεί με μορφή αγγέλου. Με άσπρα ρούχα. Ναι. Άρα λοιπόν, δεν είναι 100% άντε αυτό που βλέπω και ο Άγιος Αθανάσιος ή ένας άγγελος ή ο Κύριος, αυτά ελέγχονται. Πες πώς ελέγχονται, Σταύρο. Πώς ελέγχει κανείς όταν παρουσιάζεται κάποιος που είναι ή είναι ή δεν είναι Άγιος, πώς ελέγχεται. Είναι δύσκολο. Κάνει το σταυρό του. Το σταυρό του, την Αγία Τριάδα στη μέση, την Παναγία και τελείωσε. Αποδεικνύεται περίτρανα. Αν είναι ο πειρασμός, φεύγει αμέσως. Μα και δεν στέκει. Και η Εκατερίνα που την βασάνισε ο πατέρας της, ο βασιλιάς, στο τέλος διέταξε να την γυμνώσουν. Ολόγυμνη να πάνε. Ναι. Και έκανε προσευχή στο Θεό και λέει: Θεέ μου, κάνε το θαύμα σου. Ο κόσμος να με βλέπει τιμένη και ο πατέρας να με βλέπει γυμνή. Ναι. Και φώναζε τώρα: Κοιτάξτε την Ελλή, ολόγυμνη είναι. Και είπαν το αμφιθέατρο εκεί. Τρελάθηκε ο βασιλιάς μας, αφού όλοι την βλέπανε εντυμένη. Σωστό. Εκεί πια η Θεία Χάρης ήταν το ένδυμά της. Ή το άλλο, που είναι παρόμοιο. Οι Άγιοι Άγγελοι, δεν ξέρω αν είναι Άγιοι Τριάδα, όχι τρεις ήταν όλοι που κατέβηκαν στο Λότ. Και
ενώ τους έβλεπαν οι του Λότ, τους αγγέλους, αυτοί που έτρεγαν γύρω να τους συλλάβουν, δεν τους έβλεπαν καθόλου. Είχαν αορασία, λέει. Και έβλεπα στην πραγματικότητα σαν άνθρωποι. Το θέμα λοιπόν, επανέρχομαι και λέω, για να καταλαβαινόμαστε, δεν έχουμε μόνο μία όραση να βλέπουμε όπως βλέπουν τα υπόλοιπα μη λογικά όντα, τα άλογα όντα. Ο Όνος, η Κότα, το Κουνούπι, η Μύγα, τα Πτηνά έχουν την όρασή τους. Η όραση αυτή είναι καθαρά ηλική όραση. Έχουμε και την πνευματική όραση. Αυτή που ήρθε ο Χριστός και έφερε στον κόσμο. Είπε, με έστειλε ο Πατέρας μου για να ανοίξω τα μάτια των τυφλών. Έβλεπε ο προφήτης Ισαΐας τον Πατέρα γύρω στο 850-900 π.Χ. συνέβη αυτό, τότε έζησε ο προφήτης Ισαΐας, αλλά ο προφήτης Ισαΐας έβλεπε τον αιώνιο τριαδικό Θεό που είναι άχρονος, δεν τον πιάνει ο χρόνος καθόλου, στην αιωνιότητά του. Εκεί που είναι πάντοτε, να στέλνει σαν άνθρωπο το γιο του στη γη για να ανοίξει, λέει, αλλά και Θεό μας, βέβαια, έτσι, για να ανοίξει τα μάτια των τυφλών. Του ανοίξε οφθαλμούς τυφλών και ότακοφών και τα αυτιά εκείνων που δεν ακούνε. Κατέβηκε ο Χριστός και κήρυξε σε αυτούς που είχαν όλη μάτια και είπα τα μάτια που έχουν και όλα τα άλογα όντα. Εκείνα τα μάτια ήταν ανοιχτά, αλλά υπήρχαν άλλα κλειστά μάτια. Τα κλειστά μάτια είναι αυτά που έχει μέσα η ψυχή, αυτά είχαν κλειστά. Αυτά τα μάτια ήρθε για να ανοίξει τον τυφλόν. Άμα αυτά είναι τυφλά και να βλέπουν τα εξωτερικά, ζει το ένα στοιχείο, το άλογο στοιχείο, αυτό που έχουν τα άλογα όντα, όλα αυτά που δεν έχουν νου. Ενώ υπάρχει η όραση, η πνευματική που τη χαρίζει ο Χριστός, που είναι δική του καθαρά, γιατί είπε «Εγώ είμαι η ζωή και το φως». Και αλλιώς, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Χωρίς το, και είπα στην αρχή που ξεκίνησα, χωρίς το ηλιακό φως, τα μάτια τούτα τα ορατά δεν βλέπουν. Χωρίς το άλλο ηλιακό φως που σκεπάζει όλα τα φώτα και τα κάνει νύχτα, σκοτάδι γίνονται μπροστά στο φως που λέγεται Χριστός, αυτό το φως, ο μέγας ήλιος της δικαιοσύνης, χωρίς αυτό είναι τυφλός πέρα για πέρα στην ψυχή ο άνθρωπος. Πέρα για πέρα τυφλός. Να το χτυπάς πνευματικά δεν βλέπει. Πώς θα το κάνουμε? Έχει δώσει ο Κύριος τα μέσα για να ανοίξουν τα μάτια. Κοιτάξτε, σε στέλνω για να ανοίξεις, είπε ο Πατέρας τον Υιό Χριστό, τα μάτια των τυφλών. Και ήρθε ο Κύριος ως διδάσκαλος ανάμεσα άνθρωπο σε ανθρώπους και μετέφερε εκείνο το φως, τον καινούριο νόμο, τη Καινή Διαθήκη που είναι γεμάτη φως, για να ανοίξει τα μάτια των τυφλών. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος, όχι όπως το φαγητό, αλλά ακόμα περισσότερο. Πιο μεγάλη ανάγκη, ακριβώς το φως που υπάρχουν στις γραφές, που είναι φως Χριστού. Χωρίς αυτό η όραση της ψυχής δεν βλέπει, όπως χωρίς του ηλίου δεν βλέπει η όραση σωματική.
Αν η σωματική όραση δεν βλέπει ο Χριστός τον ήλιο, τότε η πνευματική όραση χωρίς τον ήλιο που λέγεται Χριστό, είναι δυνατό να βλέπει? Δεν είναι δυνατό να βλέπει. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από το φως του κόσμου, το λόγο του Θεού. Υπάρχουν μερικές εικόνες που παρουσιάζουν το Άγιο Δισκοπότηρο και γύρω γύρω να εκπέμπει μία λάμψη. Όπως και συμβαίνει στην πραγματικότητα. Όπως και συμβαίνει. Γιατί θα μου πείτε συμβαίνει? Μην έχουμε και απέτηση να δούμε με τα μάτια τη λάμψη αυτή. Δεν οράται, δεν θεάται αυτή η λάμψη. Αν είχαμε τα μάτια του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, που όταν πήγε ο Άγιος Εφραίμ για να δει τον Άγιο Βασίλειο, πες το Σταύρο και εσύ που τα ξέρεις, καθαρά και δυνατά, πες το, να μιλάει και κάποιος άλλος, πες το. Όχι, είπε ο Άγιος Εφραίμ, είχε πει με ποιον τον έχει ο Θεός καταδάξει στον Παράδεισο. Ναι. Και του είπανε με τον Μέγα Βασίλειο. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε από την έρημο να πάει να δει τον Μέγα Βασίλειο, να δει ποιος είναι αυτός ο οποίος τον έχει κατατάξει ο Θεός μαζί του. Ναι. Πήγε λοιπόν, έτυχε να είναι... Σε τη λειτουργία. Σε, ναι. Πανήγυρι, Πάσχα, Χριστούγεννα, δεν ξέρω. Άλλη. Και μεγάλη γιορτή. Ναι. Και λειτουργούσε ο Δεσπότης, πούμε, όλη μες τη δορυφορία των ιερέων. Και όπως τον είδε, έμεινε λέει εξτατικός. Από τον Άρθικα. Από τον Άρθικα να παίξω. Σου λέει, αυτός τόση δόξα που έχει, λέει, ας πούμε, τόσο αυτό, αυτός είναι ο Μέγας Βασίλειος. Λέει, μέσα του λίγο απίστησε. Σου λέει, πώς είναι, δηλαδή, εγώ είμαι στην έρημο και δεν τρώγω, δεν κάνω και είμαι ξυπόλυτος και αυτά. Και αυτός με τόση δόξα, πώς είναι δυνατόν? Δηλαδή, μέσα του λίγο κρύωσε η καρδιά του. Αλλά μετά, που λίγη ώρα, ο Μέγας Βασίλειος διαπνεύματος Αγίου κατάλαβε ότι είναι ο Άγιος Εφραίμ, εκεί ναι, πέρα. Και στέλνει τον διάκονο και του λέει, πήγαινε στον Άρτικα, θα βρεις ένα μοναχό, ο οποίος δεν έχει γένεια, είναι Ισπανός και είναι έτσι, θα του πεις, Πάτερ Εφραίμ, ο Δεσπότης σε θέλει στο τέλος της λειτουργίας να κουβεντιάσετε. Λοιπόν, πάει αυτός, το λέει του Αγίου Εφραίμ. Ο Άγιος Εφραίμ λέει, πώς, αφού δεν το ξέρει κανείς πως είμαι εδώ. Πού με ξέρει, λέει, με κάποιο λάθος, λέει, θα έκανες. Εντάξει, λέει, ξαναπάει μέσα ο Άγιος, ο Διάκος και λέει του Αγίου ότι έτσι και έτσι. Την αρχή δεν του είπε πώς τον λένε. Ναι. 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 Μετά του λέει, πήγαινε, του λέει να του πεις ότι εσύ είσαι ο Εφραίμ. Έτσι. Και ήρθες από την έρημο για να με δεις. Ναι. Λοιπόν, σε διατάζω να μην φύγεις, ναι, μετά το θες λειτουργίες να σε συζητήσω. Ναι. Και τότε λέει, κατάλαβε ο Άγιος Εφραίμ, ας πούμε, πόσο διάκριζε και πόσο Άγιο Πνεύμα είχε ο Άγιος Βασίλειος. Και έτσι κάθισε στο τέλος. Το πήρε στο διακονικό, λέμε, συζητήσανε όπως ξέρουμε και μάλιστα μίλησε και ελληνικά ο Άγιος Εφραίμ που δεν ήξερε. Που δεν ήξερε. Είχανε διερμηνέα, αλλά δεν του άρεσε με διερμηνέα να μιλάει και παρακάλεσε τον Άγιο Βασίλειο, αν είναι δυνατόν, επειδή είσαι μεγάλη χάρη στο Θεό, να παρακαλέσει τον Θεό να μιλήσουν, να μιλήσει και αυτός ελληνικά ή συριακά ο Άγιος Βασίλειος. Και έκανε προσευχή και μίλησε ελληνικά ο Άγιος και συζητήσανε, ας πούμε. Ωραία. Το θέμα μας πάνω σε αυτό είναι το εξής, ότι ο Άγιος είχε την άλλη όραση, την άλλη όραση που δεν την έχουν οι λογικοί άνθρωποι. Ο Άγιος Αντώνιος, στη Φιλοκαλία, ένα βιβλίο που ονομάζει Φιλοκαλία, γράφει το εξής. Οι άνθρωποι καταχρηστικά, στην αρχή αρχιανίξτε να το βρείτε όσοι έχετε, καταχρηστικά ονομάζονται λογικοί. Γιατί βλέπουν, όπως βλέπουν και τα υπόλοιπα όντα τα άλογα, τους λείπει η πραγματική όραση, λέει. Ναι,
γιατί έχουν την όραση που τα κουνούπια και οι μύγες και λοιπά, αυτή η λογική είναι λογική που της λείπει η ουσιαστική, εσωτερική, πνευματική όραση. Και αναφέρομαι στο γεγονός που ίσως το ξέρουμε όλοι, η Διάδα επιστημόνων την εποχή του Αγίου Αντωνίου, δύο τον επισκέφτηκαν, κυνηγοί. Τον αναζήτησαν για να τον βρουν. Δεν θα αναφέρουμε ότι το βρήκανε την ώρα που έπαιζε με ένα πουλί. Το έχει διαβάσει. Έπαιζε με ένα πουλάκι την ώρα που τον βρήκανε ο Άγιος Αντώνιος. Αυτοί είχαν ακούσει ένα σωρό, ήσανε αδιάφοροι, για να μην πω κάτι χειρότερο ως προς τα πνευματικά, και ρωτούν πού είναι ένας Αντώνιος που έχουμε ακούσει τόσα πράγματα. Τον βλέπανε να παίζει με το πουλάκι. Λέει, εγώ είμαι. Τα χάσανε. Εμείς, λέει, έχουμε ακούσει ένα σωρό πράγματα και βλέπουμε τώρα να παίζει με ένα πουλί εδώ πέρα που είσαι, του λέει. Βγάλε, λέει, το τόξο σου. Είχε τόξο στην πλάτη. Βάλε το βέλος σου. Το βάζει το βέλος. Τέντωσέ το, του λέει. Στη βιογραφία του Αγίου Αθανασίου, που είναι, την έχει δώσει ο Σωτήρας, δεν ξέρω ποιος, η Ωραιότατη, το γράφει αυτό. Τέντωσε το βέλος σου, του λέει. Το τέντωσε. Ακόμη. Έφτασε στο έσχατο σημείο που θα σπάγε το τόξο. Τράβηξε το, του λέει. Θα σπάσει, του λέει. Τι θες να γίνει, του λέει. Και αυτό εδώ έχει τα όρια του. Πρέπει και εμείς να το χαλαρώσουμε. Γι' αυτό κάνω αυτό που είδατε. Παίζω με το πουλί, του λέει. Αντιλαμβάνεστε. Και στη συνέχεια τους ερωτάει. Τι είστε επιστήμονες, τι επιστήμονες είστε. Και απαντήσανε, είχαν σχέση με τη φύση. Λοιπόν, εσείς διαβάζετε τα βιβλία που έχουν σχέση με τη φύση και εγώ διαβάζω κατευθείαν από την πρώτη πηγή αυτά που γράφετε τα βιβλία εσείς. Και τα βλέπω ολοκάθαρα. Ο Άγιος Βασίλειος, ο Βασίλειος, έχει γράψει μία ομιλία, όχι μία, στην Εξαήμερο, δηλαδή στη δημιουργία του Θεού που χρειάστηκε 6 μέρες για να γίνει. Μία ομιλία, λοιπόν, ομιλίες, όχι μία ομιλία, και μέσα εκεί λέει το πρώτο και το σπουδαιότερο σχολείο του ανθρώπου είναι η φύση. Από πού τα πήρε όλα αυτά? Από τη φύση. Λοιπόν, και εδώ και απαντάει. Εγώ βλέπω τη φύση και απευθείας πάω στο δημιουργό. Και του λέω, δόξα σε Θεέ μου που τα έπλασες όλα τόσο μεγαλείο και ωραία. Τον ακούσανε και ποιος τέλος είπε και φύγαν αλλαγμένοι και αυτοί στον τρόπο σκέψης και ζωής. Θέλω να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συμβαίνει να πολλές φορές η όρασή μας να εξασθενήσει ή να ασθενήσει, να αρρωστήσει, πώς θα το πούμε αλλιώς, η όρασή μας. Τι έχουμε αμέσως στον οφθαλμίατρο, γιατί το μάτι που είναι το φως είναι και η ζωή παράλληλα. Πώς θα το κάνουμε? Όχι μόνο το φως του Κυρίου είναι της ψυχής το φως, αλλά και το φως του ηλίου είναι το φως για να πορεύεται, για να ζει ο άνθρωπος. Έτσι είναι. Τρέχουμε λοιπόν κατευθείαν σε γιατρό. Δεν στεκόμαστε καθόλου άμα η όρασή μας περάσει ένα ελάχιστο πράγμα. Μια τρίχα την εμποδίζει. Έχουμε σκεφτεί στην άλλη όραση. Δεν έχουμε ασχοληθεί, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η άλλη όραση, πώς λειτουργεί. Να μπούμε με την όρασή μας, την πνευματική μέσα μας, για να δούμε. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μέσα
έχουμε κολλήρια, έχουμε άλλα φάρμακα για να διορθώσουμε την πνευματική τηλεόρασή μας. Εγώ θα είχα να πω ότι η βία των Αγίων που διαβάζει ο αδελφός και ο αδελφός από εδώ είναι διορθωτικά μέσα, μας δείχνουν τους τρόπους που τα μάτια είναι, μένουν ανοιχτά ή θεραπεύονται. Η βία, επαναλάβω, των Αγίων. Αλλά εκτός από τους βίους των Αγίων, έχει γράψει ο Γέροντας ο Παΐσιος 6 τόμους που αναφέρονται, 6 τόμους που αναφέρονται στο πώς ανοίγουν τα μάτια οι άνθρωποι και τα κρατάνε καθαρά και υγιή και δείχνει τους τρόπους που γίνονται αυτά τα πράγματα ο Γέροντας Παΐσιος. Ο οποίος το διαβάζει, αλλά προσεκτικά και αργά και δεν βιάζεται, δεν γίνεται κανένα περιοδικό, βλέπει μέσα στα βιβλία του Γέροντος, γιατί έχει ερωτήσει και απαντήσεις, βλέπει μέσα στα βιβλία του Γέροντος Παϊσίου πώς λειτουργεί αυτό το εργοστάσιο, όχι του σώματος, της καρδιάς μας, της ψυχής μας, του νου μας. Το βλέπουμε ολοκάθαρα μέσα. Και λες, κοίταξε μωρέ πώς λειτουργεί. Λέει, ένα παράδειγμα θα αναφέρω, γιατί μέσα έχει ο Παϊσίος παραδείγματα. Λέγει, αυτός που θυμώνει και κάνει έκρηξη είναι ζηλιάρης. Από εκεί ξεκινάει το ξέσπασμα του θυμού στον άνθρωπο. Αυτός που δεν ζηλεύει δεν θυμώνει. Δεν οργίζεται. Πώς θα το κάνουμε και αυτό το πράγμα. Το διάβασα και λέω, κοίταξε ρε παιδί μου, γιατί έχω παραδείγματα τέτοια. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα που γράφει μέσα σχετικά με τον εαυτό μου. Έχει είναι καθρέπτης που σου δίνει, κοιτάξου καλά να δεις ποιος είσαι, ο Γέροντας ο Παΐσιος. Να δεις ποιος είσαι, πώς λειτουργείς την ημέρα. Και βλέπεις εκεί μέσα ότι ενώ μέχρι τώρα έλεγες τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον εαυτό σου δηλαδή, όχι τον Άγιο που είμαι δίπλα μας, και έλεγες τι καλός που είμαι, βλέπεις να κάτι σπηλιές, να κάτι πληγές. Και λες πώς τα έμαθα από το καθρέφτη που έχω μπροστά μου. Μου ήρθε στο μυαλό μια άλλη πραγματικότητα. Μια κυρία, μια γυναίκα, που διέθετε, ήταν καλονή, είπε ωραία ο αδελφός από εκεί πέρα, έλεγε, είχε δει κάποια στιγμή τον εαυτό του καθρέφτη, είδε ότι ήταν καλονή και λέει, εντάξει, είδα ποια είμαι, δεν χρειάζεται, είμαι καλύτερη από τι μου δίνει ο καθρέφτης. Όταν πέρασα τα χρόνια και έφτασε και έγινε γριά και πέσανε τα τσαλακώματα στο πρόσωπο και μπορούσε να τη δει κανείς και να γυρίσει το πρόσωπο αλλού, και δεν το έβλεπε όμως, γιατί το καθρέφτη τον είχε σπάσει, λέει, τον έσπασε το καθρέφτη και τον πέταξε. Όχι, δεν τον είχε πετάξει, τον είχε. Λέει κάποια στιγμή, μετά από τόσα χρόνια, να δω αυτή την ομορφιά. Την έχω ακόμη. Και βλέπει στο καθρέπτη ότι είχε γίνει χάλια αδιόρθωτα, δίνει μία στο καθρέπτη και σπάει. Να μου δείξεις εσύ εμένα ότι εγώ είμαι άσχημη. Λοιπόν, αυτό κάνουμε οι περισσότεροι. Ό,τι μας δείχνει τα χάλια μας και δεν μας δείχνει την ομορφιά μας, γιατί δεν είμαστε καλονές στην ψυχή, σπάμε το καθρέφτη. Καθρέφτης είναι η Αγία Γραφή. Καθρέφτης είναι οι Άγιοι που διαβάζουμε, γιατί αυτοί βλέπουμε τις αρετές μέσα στους Αγίους. Δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Οι αρετές είναι η ομορφιά της ψυχής. Λοιπόν, βλέπεις εκεί τις αμορφιές, βλέπεις και εδώ τις ασχήμιες, καθρέφτης εκείνος σου τις δείχνει και διορθώνεσαι αν θέλεις. Διαφορετικά λες, αλλιώς δεν διαβάζω ούτε γραφή ούτε τίποτα. Αν εδέσετε θα πείτε εμένα ότι είμαι άσχημος. Αυτό είναι ο καθρέφτης. Και όταν διαβάζουμε τα κείμενα των Αγίων Αποστόλων, εγώ προσωπικά το ομολογώ ότι ένιωσα πόσο αμαρτωλός είμαι. Εάν δεν το είχα διαβάσει, δεν το καταλάβαινα. Πώς θα γίνει, πώς γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είπαμε, μπορείς να δούμε τον καθρέφτη, δεν μπορείς να σκεφτείς. Με αυτόν τον τρόπο διαβάζοντας, μπορεί να ελαττώσεις τα λάθη σου. Κάθε άνθρωπος. Μάλιστα.
Για όλους ισχύει αυτό. Όπως το λες, ισχύει για όλους. Δεις άνθρωπος μπορεί να ξεχάσει αυτά που κάνει σαν νέος. Όλοι έχουν περάσει από αυτά τα γιοφύρια. Όχι, ουδείς. Υπάρχουν νιάτα που έχουν διατηρήσει την παρθενία από την ημέρα που γεννηθήκαμε. Μα και αυτά τα θυμάται. Ε? Και αυτά τα θυμάται. Δεν θυμάσαι μόνο τις παρτίες. Έτσι, μπράβο. Πάντα θυμάσαι. Έτσι, μπράβο. Συνεπώς μπορεί να συμμορφωθείς. Λέει το σημερινό Ευαγγέλιο η Άννα, η προφήτης που ήταν στο ιερό και περίμενε να δει τον Κύριο, λέει, ήταν παντρεμένη και έμεινε χείρα 8 χρόνια από τότε που ήταν παρθένα. Όπως παρθενίδες, δεν λέει, όχι. Όχι, 7 χρόνια ήταν παντρεμένη. Ναι, μετά άρχισε πριν ήταν παρθένα, είπαμε. Ναι. Αυτό λέω το σημερινό. Ναι, έκανε 7 χρόνια με τον άντρα, αλλά πριν ήταν παρθένα. Άρα ήταν παρθένα. Τέτοιοι είναι ένα σωρό. Όχι, εννοεί την παρθενία. Από τότε και μετά φύλαξε παρθενία. Μέχρι το 84. Έφτασε χρόνια πολλά η γυναίκα. Άρα ήταν παρθένα πάλι. Ναι, παρθένα, βέβαια. Παρθένα. 7 χρόνια με άντρα, αλλά. Ναι. Θέλω να απαντήσω και να πω. Όχι μόνο η Άννα και η Κάρα. Έχουμε σήμερα παλικάρια που διατηρούν την παρθενία τους όπως θα γεννήσει η μητέρα τους. Δεν κλείνουμε σε κανόνα. Α, εγώ από τον εαυτό μου όλους τους νέους, δεν πάει αυτό, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, για να κλείνουμε το θέμα μας και να τελειώνουμε, ναι. Συνοψίζω, χωρίς τα μάτια του σώματος ζούμε κυριολεκτικά στο σκοτάδι. Αυτός είναι κανόνας απαράβατος. Με τα μάτια, χωρίς τον ήλιο, πάλι ζούμε στο σκοτάδι. Ας έχουμε μάτια. Ο τυφλοπόντικας ή και ανέφερε και τα δύο πτηνά. Βγαίνει ο ήλιος αλλά δεν βλέπουν. Ζούνε στο σκοτάδι. Και οι άνθρωποι χωρίς τον ήλιο της δικαιοσύνης, χωρίς αυτόν που δημιούργησε το φως, δεν έχουν φως. Ας έχουν το φως το υλικό, δεν έχουν φως και μάλιστα ζουν σε ένα σκοτάδι απέραστο, απορρίπτουν ό,τι άλλο βρίσκεται σε πνευματικό φως, το απορρίπτουν παταγωδώς και λένε ό,τι βλέπω αυτό και παραδέχομαι. Βλέπουν χρήμα μιλάνε, βλέπουν γυναίκα για γυναίκες μιλάνε, βλέπουν θέατρα και διασκεδάσεις. Για αυτά μιλάνε. Βλέπουν τους τραγουδιστές και τραγουδιστές μιλάνε. Βλέπουν ποδόσφαιρο και ποδόσφαιρο μιλάνε μόνο. Λοιπόν, δεν είναι ό,τι βλέπουμε και υπάρχει, γιατί έρχεται στιγμή που και αυτά τα μάτια τα υλικά μπορεί να δουν αυτό που μέχρι μια στιγμή δεν βλέπουμε και κοίταξε που υπήρχε και αυτό και όμως δεν το απορρίπτουνε. Το κάθε πράγμα έχει δύο όψεις. Κάθε πιστεύω, κάθε τι, έχει δύο όψεις. Δηλαδή, πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Λέμε όλοι μας. Γιατί μας έχει δώσει το πνευματικό φως. Η μία όχθη. Η άλλη όχθη λέει δεν πιστεύω σε αυτό που εσείς πιστεύετε. Έχω ένα ερώτημα να κάνω και να τελειώσουμε. Γιατί αυτοί δεν το πιστεύουν? Τι τους λείπει και δεν το πιστεύουν? Προπαντός, το λέω τρεις φορές, η καλή διάθεση να πούνε, στάσου ρε φίλε, εγώ λέω αυτό. Άμα είναι μόνο αυτό, τότε πώς υπάρχει και ο άλλος που έχει την άλλη άποψη? Θα έπρεπε να μην υπάρχει ούτε να ονομάζεται καν η άλλη άποψη, η άλλη όχθη. Το αντιλαμβάνεστε τι λέω? Μας λείπει διάκριση. Ορίστε. Μας λείπει διάκριση. Η καλή διάθεση και διάκριση, όπως θέλεις πες το. Η καλή, προπαντός καλή διάθεση. Σε όλα τα ζητήματα μηδενός εξαιρουμένου η απόρριψη είναι κακό
εννοώ όχι στις αδικίες και σε ό,τι κακό, αλλά μιλάμε στα ζητήματα που μιλάνε για ζωή κυρίως. Σε αυτά χρειάζεται να είμαστε αποδέκτες, αλλά ποτέ να μην τα απορρίπτουμε. Τα καλά, αυτά που μας δίνουν τη ζωή. Επαναλαμβάνω, όταν καμιά φορά, πολλές φορές την ημέρα το κάνω και το πράγμα, ανοίγω συζήτηση και όλος μου λέει αυτό και αυτό. Του λέω αυτή είναι η μία πλευρά η δική σου. Σε έχει απασχολήσει ποτέ η άλλη πλευρά που σου εκθέτω εγώ? Σκέψου το λιγάκι και να συζητήσουμε. Αν δεν σε απασχολήσει και την απορρίπτεις, αυτό δεν είναι λογικό. Δεν το θέλει η λογική σου. Η λογική μου, η λογική σας, η λογική του όλου του κόσμου λέει υπάρχει και του αλλουνού η άποψη. Άμα την απορρίψεις, συμβουλεύει η λογική. Άμα την απορρίψεις την άποψη του αλλουνού, δεν το δέχομαι λέει η λογική. Γιατί τότε με τι θα ασχοληθώ? Πρέπει να απασχοληθώ να δω, να βρω την άκρη. Ενώ άμα την απορρίψω, τελείωσε το πράγμα. Είναι τελειωμένο και πάμε περίποτα από εκεί πέρα. Φανταστείτε να απορρίπτουμε κάθε τι που δεν το εγκρίνουμε εμείς. Πού θα φτάσουμε? Συνεπώς, είμαστε υποχρεωμένοι για να διατηρούμε, τελειώνω, την όραση τη δική μας να έχουμε επικοινωνία με τον ίδιο της δικαιοσύνης. Για να γίνει τηλεόραση. Αμήν. Να ρωτήσω κάτι. Να πεις. Είπατε ότι όποιος θυμώνει ζηλεύει. Ε? Όποιος θυμώνει ζηλεύει. Το λέει ο πατήρ Παΐσιος. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, αν κάποιος συκοφαντεί, σου κάνει όλα αυτά και θυμώσεις, σημαίνει ζήλια. Δεν είναι θυμός αυτός. Δεν είναι θυμός. Δεν είναι θυμός, όχι. Είναι πικρία. Δηλαδή, στεναχωριάσαι. Αν και λέει ο Γιώργο Παΐσιος, και ξαναδείς, ο Δαβίδ πάνω στο θέμα αυτό, λέει, πρόσεξε το, έχεις δίκιο σε αυτό, λέει, Κύριε, φύλαξόν με από συκοφαντίας και φυλάξω τα σεντολά σου. Τη συναντήσει. Λέει, σε παρακαλώ πολύ κύριε μου, φύλαξε με από τις συκοφάντες και τη συκοφαντία και κάνεις, σαν να κάνει, δίνει υπόσχεση. Άμα με φυλάξεις, τότε εγώ θα φυλάξω τις εντολές σου, του λέει. Που σημαίνει η συκοφαντία είναι το χειρότερο κακό που υπάρχει. Δεν μας αφήνει απείραστους η συκοφαντία. Και εσύ λες, θυμώσω. Εναντίον της συκοφαντίας, ναι. Εναντίον της συκοφαντίας, όχι. Εναντίον της συκοφαντίας, λέει. Του συκοφάντη όχι. Εναντίον του κακού θυμώνουμε. Όχι ανθρώπου, του κακού. Και ο Χριστός στον ναό που του πέταξε έξω δεν θύμωσε πάλι. Τι είπες? Ο Χριστός. Δεν θύμωσε εκεί πέρα στον ναό. Όχι. Ήταν ζήλο. Ήταν έπεστο. Ζήλο. Ζήλο. Ναι, ο ζήλο του οίκου σου λέει κατέβα γέννα. Λέει, είχε τόσο καυτό ζήλο ο Κύριος, ώστε ήταν ανώτερος από εκείνο που έκανε. Δηλαδή, να δεις κάτι, δεν εξοργίστηκε εναντίον των ανθρώπων. Εναντίον εκείνων του εμπορίου που κάνανε μέσα στον ναό. Αυτό έκανε ο Κύριος. Και, και λέει γραφή, λέει, ανέτρεψε λέει τις τράπεζες, τις περιστερές λέει, πώς λέει εκεί πέρα, κάτι έκανε, αλλά δεν πείραξε κανένα. Λέει. Πήρε σκηνή και βραγγέλιο, αλλά κανένα δεν πείραξε με το σκηνή. Αλλιώς θα το κλείνανε μέσα. Αυτό θέλανε οι Εβραίοι. Αλλά έχει εξουσία ο Κύριος. Επαναλαμβάνω, τι είπες εσύ, ότι για τον συκοφάντη. Ο συκοφάντης είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα που υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν. Είναι αυτό που λέει και ο Δαβίδ που τον καταριόταν ο άλλος με τις πέτρες, τον κυνήγαγε. Ναι. Δεν τον λέει, άστε μην το να σκοτώσω, μη λέει, αυτό το σκύλο που σε βρίζει. Ναι. Οι υπηρέτες του. Ναι. Όχι, λέει. Αφήστε το, λέει, τον έχει στείλει ο Θεός, λέει, να με βρίζει. Για να μην υπερέρω, για να μην αμαρτάνω. Το, ναι, τον έφτυνε κιόλας. Ναι. Τον έφτυνε το Δαβίδ. Η συκοφαντή, αλλά είπε να τις θέλει και να καμιά φορά για να μας διπλωθώσει. Άμα φτάναμε σε αυτό το σημείο, θα είμαστε Δαβίδ. Ναι, καλά, πώς. Θα είμαστε Δαβίδ. Αλλά είναι παραδείγματα, ας πούμε, για να... Ναι, να για να ανεβαίνουμε. Τουλάχιστον να στεκόμαστε. Να υπομένουμε, ναι. Τουλάχιστον να στεκόμαστε, τουλάχιστον. Δηλαδή, λέει, ας βράζει μέσα σου το κακό καλύτερα, παρά να το βγάλεις έξω. Το λένε αυτό οι πατέρες. Ας βράζει μέσα σου το κακό. Μην το βγάλεις έξω. Γιατί θα πάρεις βάλα κι άλλους. Σίγουρα πάρεις βάλα κι άλλους. Έτσι δεν είναι.
Έγινε κατανοητός. Έγινε κατανοητός. Να κάνουμε και το άλλο που λέει ο Χριστός, ότι ο γύφτος του σώματος εστίνει ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου είναι σκοτεινός, όλο το σώμα σκοτεινώνεστε. Εάν είναι φωτεινός, τότε όλο το σώμα φωτεινώνεστε. Ναι, και εννοεί την ψυχή μας. Ματιά, να βλέπεις κάτι όχι με πονηριά. Είναι ένα ωραίο, όπως είπε ο κύριος μετά, ένα ωραίο πρόσωπο, άλλος το βλέπει και το θαυμάζει. Ναι. Και καταβάζει την ομορφιά που έδωσε ο Θεός. Έτσι. Άλλος όμως το βλέπει και πονηρεύεται. Πάει ο κακός. Δεν υπάρχει όραση. Ναι. Αυτή είναι η πονηρία. Ναι. Εγώ θα έκανα ένα ερώτημα και θα αναφέρει και το άλλο. Λέω. Όταν είσαι θυμωμένος, βλέπεις, Δημήτρη. Όχι. Άστο, μην τα συζητάς, μην τα συζητάς καθόλου. Λοιπόν, η Παναγία μαζί, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησε. Πάτε ημών, αγιωσή σου και ευχαριστή το όνομά σου. Θέλει η βασιλεία σου και ευχαριστή το θέλημά σου. Όσοι δουλεύουν και πληθύσει, σοδάρα το ημών των ευκαιρούσεων, όσοι εμεί σήμερα και κάποια στιγμή το αφιλήματα ημών, όσοι και εσεί αφήνουμε στου φιλέτε ημών, και εμεί ενέχει εμά τελεμών, αλλά ρίσκε εμά από το πονηρού. Τι ευχόμουν τον Αγίου Πατέρα του ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ευχαριστή σου, σώσε μας. Αμήν. Καλή μας νύχτα. Ευχαριστώ. Ωχ, Παναγία μου.